Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με τη διαδικασία του επίγοντος ξεκινάει σήμερα η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ ταυτόχρονα διεξάγεται η συνεδρίαση του Euro Working Group στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα πλεονάσματα και η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάρης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά έχουμε σήμερα δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες θα παίξουν ένα σημαντικότερο ρόλο για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Από τη μία έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το πολυνομοσχέδιο, που ξεκινάει αυτή με την κατάθεση σήμερα στη Βουλή, όπως είπες. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι θα πάει στις επιτροπές, Τετάρτη θα πάει στην Ολομέλεια για να ξεκινήσει η συζήτηση και Πέμπτη θα έχουμε την ψήφιση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, δεν αναμένονται εκπλήξεις. Προφανώς ανέβουν οι τόνοι ιδιαίτερα στην Βουλή μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό για την ψήφισή του και στις επιτροπές αλλά και στην Ολομέλεια. Αναμένεται σκληρή κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση, καθώς τα 5 δις μέτρα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση και με το τι περιμέναμε στην αρχή. Όμως, πολιτικά δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη έκπληξη, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα το ψηφίζει. Ταυτόχρονα όμως έχουμε το δεύτερο κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό, είναι το τι θα γίνει πλέον με το ελληνικό χρέος. Καθώς η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου αποτελείται και διαβατήριο, αλλά και ταυτόχρονα μοχλό πίεση προς τους Ευρωπαίους για να βρεθεί μια λύση και για το ελληνικό χρέος και κατ' επέκταση να δούμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Σε αυτό τώρα έχουμε το σημερινό το Euro Working Group, στο οποίο αναμένεται να υπάρχει μια πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για το Euro Group της 22ης Μαΐου. Η εκτίμηση είναι εδώ ότι δεν θα υπάρχει μια τελική συμφωνία στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, παρά το γεγονός ότι θα το ήθελε αυτό αρκετά η κυβέρνηση ώστε να πάρει το πράσινο φως για το χρέος. Η λογική είναι ότι θα υπάρχει όμως και η Κυπρόοδος, ώστε και αυτό επιδιώκουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, να κλείσει το θέμα στο επόμενο Eurogroup της 15ης Ιουνίου, καθώς σε άλλη περίπτωση το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι πάμε για Σεπτέμβρη και για Οκτώβρη μετά τις γερμανικές εκλογές. Άρα ασκούνται πιέσεις και ασκούνται πιέσεις από μια σειρά από πλευρές να προχωρήσει η διαδικασία ώστε να έχουμε μια τελική λύση 15 Ιουνίου. Αυτό θέλει και πολιτικά να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, δίνοντάς το ως αντίμετρο στα όντως πολύ βαριά μέτρα που θα ψηφιστούν, ώστε και ταυτόχρονα να ανοίξει και ο δρόμος και για τον Μάριο Ντράγκη πλέον στη συνεδρία του Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να μπορέσει, έχοντας και ένα κείμενο από το Eurogroup, να μπορέσει να εντάξει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Συνοψίζοντας, παίρνουμε ως δεδομένο ότι τα μέτρα θα ψηφιστούν με ένταση πολιτική αλλά με μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και από την άλλη το πεδίο των διαπραγματεύσεων μεταφέρεται στο χρέος σήμερα 22 Μαΐου και 15 Ιουνίου.